Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε γαρίδες με κρυθαράκι. Πρώτα θα σας δείξω πώς καθαρίζουμε τις γαρίδες, για να ξέρετε, και μετά θα συνεχίσουμε να φτιάχνουμε το κρυθαράκι μας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνέχεια, την εκτέλεση, τον τρόπο και τα υλικά. Λοιπόν, έχω αγοράσει γαρίδες φρέσκες. Εντάξει, θα κόψουμε λίγο το κεφάλι. Θα το βάλουμε σε μία κατσαρόλα και τα πράγματα μετά είναι πολύ πιο εύκολα. Λοιπόν, παίρνετε από τη μέσα μεριά και καθαρίζετε. Βλέπετε πόσο εύκολα καθαρίζουν οι γαρίδες. Και έτσι δεν θα τις βρίσκει ο άλλος και δεν θα λερώνει τα χέρια του την ώρα που τρώει φαγητό. Αυτά τα πετάμε δεν χρειάζονται. Πάμε να σας δείξω άλλη μία. Τα κεφάλια τα φυλάμε, έτσι θα φτιάξουμε ένα ωραίο ζωμό. Για να ρίξουμε στο κρυθαράκι μας. Λοιπόν, την έχω καθαρίσει. Εδώ κάνω ένα κόψιμο. Μέσα εδώ θα βρείτε αντεράκι. Αυτή έτυχε και δεν έχει, είναι καθαρή. Αυτό εδώ είναι το αντεράκι. Το βλέπετε. Δεν έχει φάει τίποτα κακομοίρα. Πάμε σε αυτή. Λοιπόν, το βλέπετε αυτό εδώ, αυτό είναι το άντερο που έχει άμμο μέσα. Αυτό λοιπόν πρέπει να βγει. Λοιπόν, έχω καθαρίσει τις γαρίδες, έχω πάρει τα κεφάλια, θα βάλω καυτό νερό μέσα και θα τα αφήσω να σιγοβράζουν για να πάρουμε αργότερα το ζουμί για το κρυθαράκι. Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε ελαιόλαδο. Θέλουμε τόσο να σκεπάσουμε τον πάτο του τηγανιού. Ανάβουμε τη φωτιά. Θα ρίξουμε ένα κρεμμύδι μέσα ψιλοκομμένο. Και θα το αφήσουμε για 3-4 λεπτά να σουταριστεί μόνο του. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Λαχανικά βάζετε ό,τι σας αρέσουν, εντάξει, εγώ θα σας δείξω πως κάνω εγώ τη συνταγή, αλλά από εκεί και πέρα αν κάποιο λαχανικό ή κάποιο μπαχαρικό δεν σας αρέσει, απλά δεν το βάζετε. Εδώ όπως βλέπετε έχω και τις γαρίδες και βράζουν. Λοιπόν, ρίχνουμε 2 πιπεριές γλυκές. Μία πορτοκαλί πιπεριά, μία πράσινη, μία κίτρινη, και ξεκινάμε τώρα το σοτάρισμα. Θα τα αφήσετε να μαραθούν καλά. 2-3 σκελίδες σκόρδο, να σοταριστούν και αυτές. Ανακατεύουμε, βλέπετε έχουν μαραθεί, έχουν ψηθεί δηλαδή. Πάμε να κόψουμε τώρα λίγο μαγιανό.
Λοιπόν, πάμε να ανακατέψουμε λίγο. Ωραία. Θα ρίξουμε αλάτι. Πιπέρι. Μία κουταλιά της σούπας καπνιστή πάπρικα, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και την εβάζω σχεδόν σε όλα μου τα φαγητά. Σε όποιον δεν αρέσει δεν την εβάζει. Θα ρίξουμε ένα φλιτζάνι κρυθαράκι. Να το τσιγαρέσουμε και αυτό λίγο. Χυμό ντομάτας. Θα πάρουμε το ζουμάκι από τις γαρίδες και θα μετρήσουμε 3 φλιτζάνια. Εντάξει, 1. Ούτε μετρημένο να το είχα. Ανακατεύουμε και αφήνουμε τώρα να σιγουράσει για 5 λεπτά. Μετά από 5 λεπτά θα ρίξουμε τις γαρίδες. Λοιπόν, εφόσον έχει βράσει αρκετά το κρυθαράκι μας, θα βάλουμε τώρα τις γαρίδες. Δεν θα τις αφήσετε πάνω από 3 με 5 λεπτά. Εντάξει, θα τις αφαιρέσουμε ξανά. Θα γίνουν κόκκινες. Οι γαρίδες μας είναι έτοιμες, τις βγάζουμε. Βέβαια, εγώ τις θέλω για ντεκόρ, γι' αυτό και τις βγάζω. Εσείς μπορείτε να τις βάλετε στα 5 λεπτά και να τις αφήσετε μέσα τις γαρίδες, εντάξει. Ωραία. Ανακατεύουμε λίγο. Και αφήνουμε μέχρι να βράσει το κρυθαράκι μας. Το κρυθαράκι μας είναι έτοιμο. Σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το κρυθαράκι για 5 λεπτά να μπορέσει να σταθεί, να πιει λίγο τα υγρά που έχει για να σερβίρουμε. Εντάξει. Το κρυθαράκι μας βλέπετε έχει χυλώσει, έχει γίνει φανταστικό. Πάμε να το βάλουμε στην πιατέλα μας. Θα βάλουμε τις γαρίδες. Το φαγητό μας είναι έτοιμο, εντάξει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!